Πέμπτη το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η δημοπρασία όσον αφορά την μίσθωση από τον Δήμο Χίου του κτήματος του κυρίου Χορέμη. Το μίσθωμα ορίστηκε από μια επιτροπή μηχανικών του Δήμου Χίου, η οποία από ό,τι ξέρω βγαίνει με έναν συντελεστή επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το μίσθωμα ορίστηκε περίπου στα 4.500 ευρώ μηνιαίως. Και από εκεί και πέρα προχωράμε στην αποστολή αυτής όλης της διαδικασίας προς την αποκεντρωμένη για τον έλεγχο της νομιμότητάς της, αφού περάσει από την Οικονομική μας Επιτροπή και έπειτα τους καλούμε για την υπογραφή του μισθωτηρίου. Πράγμα που σημαίνει ότι πολύ σύντομα ο Δήμος θα έχει στην κυριότητά του ένα ακίνητο περίπου στα 7.500 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της πόλης και πιστεύουμε ότι με αυτή την κίνηση, μιλάω ειλικρινά, θα λύσουμε το πρόβλημα του παρκαρίσματος για την αγορά της Χίου και όχι μόνο και να διευκολύνουμε τους πολίτες για να μπορέσουν να κάνουν τα ψώνια τους. 7.500 τετραγωνικά μέτρα, με τι αντιποθέσεων στάδιος μιλάμε? Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχουμε κάνει τη μελέτη έτσι ώστε να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε πού θα παρκάνουν τα οχήματα, διότι σκεφτόμαστε εκτός από χώρο στάθμευσης να κάνουμε και μια παιδική χαρά μέσα, να κάνουμε ένα χώρο φύλαξης μικρών ζώων έτσι ώστε να μπορεί ο Δημότης να το αφήνει εκεί και να μπορεί να πάει στα ψώνια του, αλλά και υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα να φυτέψουμε επιπλέον κάποια δέντρα και το υπόλοιπο να γίνει χώρο στάθμευσης κατόπιν συνεννοήσεως με τον ιδιοκτήτη. Με αντίτιμο? Όχι, όχι, δωρεάν, δωρεάν. Η είσοδος είναι από την πλευρά του εισοδού Ριζαρίου? Η είσοδος είναι από την πλευρά της οδού Ριζαρίου. Δεν θα υπάρχει είσοδο-έξοδο από τη Φιλίππου Πασπάτη. Αυτή τη στιγμή έχει μία είσοδο-έξοδο το συγκεκριμένο κτήμα, αλλά θα δημιουργήσουμε και δεύτερη, έτσι ώστε από τη μία να μπαίνουν τα οχήματα και από την άλλη να βγαίνουν για μεγαλύτερη ασφάλεια. Όπως επίσης θα απαγορεύσουμε και τη στάθμευση έξω ακριβώς από το συγκεκριμένο κτήμα για να μπορούν να κάνουμε ένα πεζοδρόμιο και να διευκολύνουμε τους πεζούς. Θέλω να ενημερώσω και όλα στους δημότες ότι αμέσως μετά το τέλος της συγκεκριμένης δημοπρασίας, δηλαδή εφόσον υπογράψουμε συμβόλαιο με τον κύριο Χορέμη, θα προχωρήσουμε στην εκ νέου αναζήτηση οικοπαίδων, είτε μικρών, το τονίζω και μικρά μας ενδιαφέρουν, στις γειτονιές αλλά και μεγάλα, έτσι ώστε να αποφύγουμε την παρόδια στάθμευση, αυτό που μας βασανίζει όλους σαν οδηγούς.